Εργαζόμενοι σε δημόσια νοσοκομεία και ιδρύματα πρόνοιας, καθώς και συμβασιούχοι, κατέβηκαν στο δρόμο διεκδικώντας την ικανοποίηση πάγιων αιτημάτων τους, προσλήψεις, μονιμοποίηση συμβασιούχων, αυξήσεις μισθών, αλλά και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά. Δεκάδες υγειονομικοί αντάμωσαν στην κεντρική πλατεία των Ιωαννίνων με πανό και με συνθήματα κατά του νέου ΕΣΥ που ετοιμάζει, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, η κυβέρνηση. Μίλησαν για τραγικές ελλείψεις σε μόνιμο προσωπικό, γενίκευση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, ενώ μίλησαν επίσης για λουκέτα και συγχωνεύσει τμήματων και κλινικών. Ο αντιπρόεδρος της ΕΙΝΗ, Μπάμπης Παπάς, καταφέρθηκε κατά της κυβέρνησης που δεν έχει κάνει τίποτα, όπως είπε, για να στηρίξει το δημόσιο σύστημα υγείας. Ο Κώστας Καλαμπόκας, πρόεδρος των εργαζόμενων στο νοσοκομείο Χατζικώστα, αναφέρθηκε και στους εργαζόμενους που τέθηκαν σε αναστολή και λείπουν, όπως είπε, από τα νοσοκομεία, ενώ ζήτησε ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά. Ο Χριστόφορος Χριστογιάννης, από πλευράς των εργαζομένων, στην πρόνοια επανέλαβε ότι είναι αναγκαίες οι προσλήψεις στον κλάδο τους. Ο πρόεδρος της ΑΔΔ Ιωαννίνων, Χρήστος Γρίβας, τόνισε πως η ΑΔΔ θα βρίσκεται στο πλευρό των υγειονομικών. Τέλος, ο Γιώργος Πρέτζας επικεντρώθηκε στην αναγκαιότητα στήριξης των συμβασιούχων, καλώντας την κυβέρνηση να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της. Οι εργαζόμενοι των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας, των προνοιακών δομών, της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, οι γιατροί του ΕΚΑΒ, οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ απεργούν. Απεργούν και διαδηλώνουν κόντρα στα ψέματα της κυβέρνησης ότι ενισχύθηκε το δημόσιο σύστημα υγείας. Λειτουργούμε καθημερινά από την αρχή της πανδημίας και μέχρι σήμερα μέσα σε τραγικές ελλείψεις προσωπικού, με υπερεργασία, υπερεκμετάλλευση, και η κατάσταση αυτή δεν έχει τελειωμό. Δεν έχει τελειωμό και δεν θα έχει τελειωμό, γιατί η πανδημία είναι και σήμερα εδώ και θα είναι τα επόμενα χρόνια. Και παρόλα αυτά, οι δημόσιες δομές υγείας λειτουργούν ακόμη με τη μορφή της ενασχόλησης για τη μια νόσο. Την ίδια ώρα πεθαίνουν καθημερινά όχι μόνο από τον κορονοϊό ασθενείς, αλλά και από την συμπαρομαρτούσα νοσηρότητα και θνητότητα, επειδή δεν παρακολουθούνται στα νοσοκομεία και δεν αντιμετωπίζεται η πάθησή τους έγκαιρα. Είναι γεγονός ότι σε πολλά νοσοκομεία της χώρας, και στα Γιάννενα και πανεπιρωτικά, καθυστερούν τα χειρουργεία, τα τακτικά, στις μέρες μας, με ό,τι αυτό έχει σαν συνέπεια. Η χρησιμοποίηση του επικουρικού προσωπικού και με συμβάσεις γενικότερα εργασίας, όπως και οι συνάδελφοι που εργάζονται με προγράμματα από τον ΟΑΕΔ, ζητάμε επιτέλους να δοθούν σοβαρές αυξήσεις στους μισθούς, που πλέον έχουν από την εποχή των μνημονίων καταβαραθρωθεί, ώστε να μπορούμε και εμείς να ζήσουμε με αξιοπρέπεια τη ζωή μας. Έχει χτυπηθεί και αυτός, όπως και όλες οι δομές της υγείας και πρόνοιας, από τον κορονοϊό. Δουλεύουμε με άνω του 50% προσωπικό επικουρικό, οπότε, και παρόλα αυτά έχουμε λείψει, οπότε καταλαβαίνετε ότι το ζήτημα της άμεσης μονιμοποίησης των επικουρικών συναδέλφων και των συμβασιούχων συναδέλφων και άμεση πρόσληψη προσωπικού είναι ένα από τα κυριότερα αιτήματά μας. Μέσα λοιπόν από τη σημερινή κινητοποίηση, οι συμβασιούχοι ξεκαθαρίζουμε πως δεν συμβαζόμαστε ούτε με τις απολύσεις ούτε με τη σύγχρονη δουλειά. Σε κάθε κλινική και σε κάθε τμήμα οργανώνουμε τον αγώνα μας. Απαιτούμε να ανερθεί η απόφαση για επαναφορά εργολάβου, να γίνει ανανέωση των συμβάσεων, να μην υπάρξει ούτε μία απόλυση και να γίνει μονιμοποίηση των συμβασιούχων όλων των ειδικοτήτων. Μόνο εμείς οι εργαζόμενοι μπορούμε να το διεκδικήσουμε. Την αντιμετώπιση της πανδημίας. Είμαστε εδώ και στηρίζουμε με κάθε τρόπο, ειδικά τα αιτήματα για την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά, για την μονιμοποίηση των συμβασιούχων και την ενίσχυση του ΕΣΥ είναι κυρίαρχα. Με κάθε τρόπο είμαστε δίπλα στους εργαζόμενους του χώρου της υγείας. Η σημερινή κινητοποίηση γίνεται εν μέσω τεράστιας επιστελέχωσης που οδήγησε να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για αυτό το βίο περιστατικό στην ψυχιατρική και στα ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού. Η κινητοποίηση αυτή γίνεται τη στιγμή που δεν μπορούν να ανοίξουν χειρουργικές αίθουσες, παρότι υπάρχει τακτική ανάγκη και δεν υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό να στελεχωθεί.